Λοιπόν, η συζήτηση εδώ έχει ξεκινήσει στο στούντιο της εκπομπής Κρήτη σήμερα και χαμογελάμε και εγώ και η Μαρία Πετρούτσου, η οποία βρίσκεται κοντά μου, γιατί θα μιλήσουμε για ταλέντα. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και να σας βάλω λίγο στο κλίμα πριν γνωρίσω και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Παντελής Αμπροβαλάκης και Γεωργία Σκορδέλη πρόσφατα μας έκαναν υπερήφα του στην Ταϊλάνδη. Παγκόσμιο πρωτάθλημα Muay Thai, ελπίζω να το λέω σωστά, συγχωρήστε με αν δεν το λέω. Χάλκινο μετάλλιο. Έχουμε λοιπόν την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον προπονητή τους, τον κύριο Θάνο Καραλή. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Και τον Παντελή Σαμπροβαλάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Παντελή. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και στους δύο για τις πολύ ωραίες αυτές διακρίσεις. Και να μιλήσουμε λίγο, κύριε Καραλή, πρώτα για το τι έγινε λοιπόν στην Ταϊλάνδη. Ναι. Ο Παντελής είναι πλέον επισήμως ο τρίτος παγκόσμιος πρωταθλητής του 2016. Και εγώ, η οποία δεν είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή γιατί λόγω κάποιων υποχρεώσεων, είναι η τρίτη παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2017. Ο Παντελής στα 63,5 κιλά και εγώ στα 48 κιλά. Πώς νιώθετε, προπονητής είστε, φαντάζομαι υπερηφάνεια. Είναι παιδιά μου και τα δύο. Οπότε, πώς μπορεί να νιώθει ένας πατέρας εισαγωγικά για τα παιδιά, περήφανος. Mm-hmm. Και δικαιωμένος. Δικαιωμένος. Γιατί έχουμε παλέψει πάρα πολύ γι' αυτό. Φαντάζομαι, και πριν πάω στον Παντελή, ότι ως προπονητής βλέπετε από πολύ νωρίς ποια παιδιά μπορούν να προχωρήσουν και βλέπετε κάποια στοιχεία τα οποία σας δίνουν έτσι σημάδια ότι εδώ πρέπει να προχωρήσουμε. Ναι, υπάρχει πάντα μια... Εγώ έχω πει στη ζωή μου ότι δεν πιστεύω στα ταλέντα. Ταλέντο είναι η εργασία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, όσο και να μπορεί κάποιος, αν δεν δουλέψει, αποτυγχάνει. Όπως είχε πει η μητέρα μου, αν μου έλεγε ο Θεός να σε κάνω ξύπνιο ή εργατικό, θα έλεγα εργατικό. Οπότε ξεκινάμε ότι αυτά τα παιδιά δουλεύουν πολύ. Σοφές κουβέντες. Σε δεύτερον, ναι, μπορούν. Βέβαια, είναι πρόκληση για μένα να βγαίνω λάθος, να βλέπω παιδιά που θεώρησα ότι δεν μπορούν, ότι μπορούν τελικά. Ναι. Αλλά αυτά τα δύο παιδιά έδειξαν από την αρχή ότι μπορούν και το απέδειξαν. Όχι μόνο το έδειξαν, το απέδειξαν κιόλας. Παντελή, πώς νιώθεις με ένα παγκόσμιο, λοιπόν, μια παγκόσμια διάκριση, για να το πω σωστά? Σίγουρα με αυτή τη διάκριση και με την ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό, νιώθω υπερήφανος που έχω συνδεθεί με το άθλημα που αγαπάω και και όλα αυτά που έχω καταφέρει. Σίγουρα δεν θα ήθελα να βρεθώ μαζί σου στο ring. Αλλά σίγουρα και εσένα δεν σ' αρέσουν τα στούντιο, τα τηλεοπτικά, και αυτό είναι βέβαια απολύτως λογικό. Στο ring μεταμορφώνεται. Στο ring μεταμορφώνεται. Και η αλήθεια είναι ότι είδα και πλάνα, στα οποία θα τα δούμε τώρα και με την βοήθεια του Δημήτρη του Φραγιαδουλάκη. Εδώ ακριβώς. Και νομίζω, ναι, θα επαναλάβω αυτό που έλεγα πριν. Δεν θα ήθελα να βρεθώ στο ρίγκ μαζί σου. Αυτά είναι πλάνα από τη μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή διοργάνωση, η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο νούμερο 8 της σειράς στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και ο Παντελής εκεί μπήκε ως ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού στον χώρο. Εγώ θα έλεγα να μας δώσετε μερικά στοιχεία για το άθλημά σου, το οποίο δεν είναι ευρέως διαδεδομένο. Μοιάζει αρκετά με πυγμαχία από ό,τι βλέπουμε. Έχει τα χαρακτηριστικά της πολεμικής τέχνης. Πείτε μας δύο στοιχεία για το αγωνισμά σας. Το Muay Thai είναι 2.500 ετών. Έχει αναπτυχθεί. Καταγωγή από την Ταϊλάνδη. Muay σημαίνει πυγμαχία. Mm-hmm. Thai είναι από το Ταϊλάνδη. Είναι η πυγμαχία της Ταϊλάνδης. Στα αγγλικά μεταφράζεται Thai Boxing. Thailand mm-hmm. Boxing, Thai Boxing. Επιτρέπονται τα χτυπήματα με όλα τα άκρα του σώματος, δηλαδή δύο γροθιές, δύο λακτίσματα, δύο αγκώνες και δύο γόνατα συμμετέχουν στη διαδικασία mm-hmm. ανταλλαγής χτυπημάτων και επιτρέπεται και η όρθια πάλι. Όταν οι αντίπαλοι ήρθουν κοντά, που μπορεί να το δείτε και σε κάποια στιγμή, σαν στιγμιότυπα όπως εδώ πέρα, δεν τους σταματάει διαιτητής αμέσως, εκτός αν κρίνει ότι έχουν πιαστεί με ένα τέτοιο τρόπο που δεν θα υπάρχει ροή στον αγώνα. Έχει αρκετά κοινά στοιχεία με την πυγμαχία. Παντελή, να μας πεις λίγο κι εσύ για την εμπειρία σου από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, για το επίπεδο των αγώνων και την παρουσία της ελληνικής συμμετοχής σε σχέση με τις άλλες χώρες. Γιατί το γεγονός ότι σε ένα αγώνισμα που, όπως είπα, δεν είναι ευρέως διαδεδομένο, καταφέρνεις να πάρεις μία τρίτη θέση, νομίζω ότι από μόνο το αυτό λέει πολλά. Ναι, σίγουρα ήταν μια τεράστια εμπειρία για μένα που ταξίδεψα στην άκρη του κόσμου, στην Ταϊλάνδη.
Το πρωτάθλημα είχε πάρα πολλές συμμετοχές από πάρα πολλές χώρες. 1.100 παιδιά. 1.100. Το επίπεδο ήταν πολύ υψηλό και ήταν σίγουρα μια πολύ καλή πρόκληση για μένα. Και χαίρομαι που κατάφερα να πάρω την τρίτη θέση. Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας, Παντελή, είναι πολλές. Προπόνηση, διάβασμα, σχολείο, είσαι και μαθητής. Τρίτης λυκείου. Τώρα θα είναι μια δύσκολη χρονιά για μένα, γιατί είναι η τελευταία μου χρονιά στο σχολείο, τρίτη λυκείου. Έχω βρει τον τρόπο να τα συνδυάζω και τα δύο. Προπόνηση, διάβασμα, φροντιστήρια. Μέχρι στιγμής το καταφέρνω. Είναι αρχή ακόμα, θα δείξει. Τα καταφέρεις μια χαρά. Και το αξίζουν τα εύσημα, ναι, νομίζω, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τα παιδιά. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Καραλή, καθώς τώρα παίρνεις κοιτάλι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ναι, όπου και εκεί θα βρεθεί ο Παντελής. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του kickbox. Σωστά. Παρόλο που δεν είναι το στυλ, το βασικό στυλ που διδάσκω, αναγκαζόμαστε να αγωνιζόμαστε και εκεί, διότι είναι το στυλ το οποίο έχει αναγνωριστεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και δίνεται η δυνατότητα στους αθλητές να παίρνουν μοριοδότηση για το πανεπιστήμιο. Εάν καλύψουν κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες που βάζει η Γενική Γραμματεία, δεν φτάνει μόνο η πρώτη θέση για να πάρεις τα μόρια. Πρέπει να είναι 8 αθλητές τουλάχιστον στην κατηγορία σου, που είναι λογικό, γιατί να βγεις πρώτος στους δεύτερους. Ναι, δηλαδή στους δύο πρώτους δεν είχαμε αξία. Εμένα μου κάνει εντύπωση και το λέγαμε και νωρίτερα, κύριε Καραλή, ότι ενώ έχει μια τόσο σημαντική διάκριση σε παγκόσμιο επίπεδο, για να πάρει μια μοριοδότηση για τα ελληνικά πανεπιστήμια, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να αγωνιστεί σε ένα πανελλήνιο διαγωνισμό, πέρα το ότι έχει αγωνιστεί σε ένα παγκόσμιο, και σε ένα εν μέρη ίδιο άθλημα. Mm. Έτσι, δεν είναι το ίδιο, όπως είπατε κι εσείς. Αν ο Παντελής ήταν σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αυτή τη στιγμή θα ήταν μέσα στο πανεπιστήμιο, στη σχολή της επιλογής του. Βγήκε τρίτος στον κόσμο. Οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα δίνει διάκριση σε αθλητή του επίπεδου του Παντελή, με τη διάκριση του Παντελή, ας το πούμε έτσι καλύτερα, εκτός από την Ελλάδα. Η Ελλάδα, όπως πάντα, είναι λίγο πίσω. Mm-hmm. Και δεν έχει αναγνωρίσει ένα άθλημα το οποίο έχει αναγνωριστεί από την Ολυμπιακή Ομοσπονδία Διαξαγωγής Αγώνων, δηλαδή η Ομοσπονδία η οποία αδειοδοτεί αθλήματα στο να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει αδειοδοτήσει το Muay Thai ο προολυμπιακά και δεν έχει αναγνωρίσει το Muay Thai η Ελλάδα. Γραφειοκρατικό, δηλαδή είναι απίστευτο. Σε αυτή τη χώρα τελικά μέχρι και εκεί έχουμε ελπίζουμε ότι φέτος θα μας βοηθήσει ο Θεός, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει κανένας άλλος πλέον. Εγώ ελπίζω να τα καταφέρει και στο Πανελλήνιο, γιατί είναι ένα μεγάλο κίνητρο για τα παιδιά και τον πόνους για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και πραγματικά, όταν έχει καταφέρει μια τόσο μεγάλη διάκριση, να μην μπορεί να την αξιοποιήσει και σε αυτό το κομμάτι, είναι νομίζω μια πικρία και για τον αθλητή και για εσάς. Και δεν είναι ο μόνος. Έτσι, δεν είναι ο Παντελής που αδικείται αυτή τη στιγμή σε εισαγωγικά. Είναι και άλλα παιδιά τα οποία έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ, έχουν στερηθεί, έχουν. Αντί να κυκλοφορούν να κάνουν τις βόλτες τους όπως άλλα παιδιά της ηλικίας τους, που εντάξει, έχουν την ανεμελιά της ηλικίας 14, 15, 16, αυτοί ήταν μέσα σε ένα γυμναστήριο μέσα και ίδρωναν. Και όταν λέμε ίδρωναν, ας πούμε ο Παντελής αναγκαζόταν και έκανε προπόνηση 7.30 ώρα το πρωί και 11.30 ώρα το βράδυ. Γιατί αναγκάζαμε να γυρνάμε τα ρολόγια την ώρα που θα αγωνιστεί στην Ταϊλάνδη, έτσι ώστε η βιοπαλμή του να είναι η μέγιστη την ώρα του αγώνα. Μάλιστα. Δηλαδή κάνουν μεγάλες θυσίες. Μεγάλες θυσίες και νομίζω ότι αυτό η πολιτεία πρέπει να τους το αναγνωρίσει, γιατί ο κόσμος τους το έχει αναγνωρίσει. Η πολιτεία έτσι πρακτικά δεν τους το έχει αναγνωρίσει. Μιλήστε μας λίγο και για τη Γεωργία Σκορδίλη, η οποία έτυχε και εκείνη την ίδια διάκριση, για όντως να μην την αδικήσουμε λόγω της απουσίας της. Η Γογό, το διαμαντάκι μου όπως λέμε, έτσι τη φωνάζω, φέτος βγήκε τρίτη στον κόσμο, ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Ταϊλάνδη φέτος η Γογό. Κατάφερε άμεσα να πάρει τη διάκρισή της. Είναι μια αθλήτρια που αγωνίζεται στα 48 κιλά. Είναι συμμαθήτρια του Παντελή. Mm-hmm. Πολύ δυναμικός χαρακτήρας. Χαμηλών τόνων κορίτσι, δυναμικός χαρακτήρας εκεί που επιβάλλεται. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται στο συγκεκριμένο. Ναι, βασικά χρειάζεται. Ναι. Έπαιξε πολύ καλά στην Ταϊλάνδη. Είμαι πολύ περήφανος για εκείνη. Με συγχωρείτε. Θεωρώ ότι το μέλλον είναι μπροστά της. Mm-hmm. Θα της δοθούν και άλλες ευκαιρίες. Το αγαπάει, είναι η ζωή της στο Muay Thai. Είναι εύκολο για μια γυναίκα να το επιλέξει. Αντίπαλος της γυναίκα είναι και εκείνης, οπότε δεν έχει πρόβλημα όσο αφορά τη διαδικασία του ring. Όσο αφορά τη διαδικασία της επιλογής. Ναι, είναι άθλημα. Mm-hmm. Και είναι και, θα έλεγα, σχετικά κίνδυνο άθλημα.
Διότι αν σκεφτείτε ποιος είναι ο χειρότερος τραυματισμός που μπορούμε να έχουμε. Έτσι χαρακτηρίζεται η βιαιότητα ενός αθλήματος. Ποιος είναι ο χειρότερος τραυματισμός που μπορείς να έχεις. Στο συγκεκριμένο άθλημα. Στο συγκεκριμένο άθλημα. Σκίσιμο, να σκιστείς. Ναι. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να ασκήσεις τους χιαστούς σου, να μείνεις 6 μήνες στο κρεβάτι. Λέω τώρα εγώ για παράδειγμα. Βοηθήστε μας λίγο, τι είναι αυτό εδώ που. Αυτό είναι το βίντεο του Παντελή φέτος που έπαιξε στη Ταϊλάνδη. Έπαιξε με έναν αντίπαλο από την Λευκορωσία. Αν θυμάμαι καλά, η Παντελή. Λευκορωσία. Παντελή. Ναι, όχι, πέρυσι. Φέτος είναι από τη Λευκορωσία. Ο Παντελής αυτόν τον αγώνα έχασε. Προσωπικά να πω την αλήθεια, θεωρώ ότι αδικήθηκε ειδικά στο δεύτερο γύρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Αυτό το αποτέλεσμα ότι είχαμε μια ήττα εκεί πέρα, δεν μπορεί να κερδίζει και πάντα. Έτσι, βέβαια, η ζωή διδάσκει το άσπρο και το μαύρο. Εκεί είναι ένας αγώνας ο οποίος μεταδόθηκε ζωντανά από το ίντερνετ φέτος κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παντελή. Και η φωνή είναι της γωγός. Πριν σας αφήσουμε, γιατί. Είναι και αυτή η υποστήριξη που έχετε, βέβαια. Πριν σας αφήσουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι ταξιδεύετε κιόλας. Ένα τελευταίο ερώτημα, και δεν ξέρω αν θέλει να κάνει και η Μαρία κάποιο. Πόσο εύκολο είναι για παιδιά της περιφέρειας στην περιφέρεια, γιατί η Ιερά Πέτρα δεν είναι ένα κεντρικό σημείο, δεν έχει τις ευκολίες που ενδεχομένως να έχουν άλλες μεγάλες πόλεις. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι να αθλούνται και να προοδεύουν? Πάρα πολύ δύσκολο. Διότι εμείς, όπως λέμε, ας πούμε, ότι βρέθηκε ο Ηρόδοτος του Ηρακλείου με τον Όφη Ιερά Πέτρας και παίξαν ένα φιλικό παιχνίδι για να δοκιμάζουν τα συστήματά τους, και έτσι και εμείς αντιστοίχως, σε συνεργασία με άλλους προπονητές του χώρου, βρισκόμαστε και κάνουμε τα φιλικά sparring, έτσι ονομάζονται. Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε sparring. Στο Muay Thai. Σε επίπεδο Κρήτης, πού βρίσκεται το άθλημα, δηλαδή? Είναι πολύ χαμηλά, δυστυχώς. Υπάρχουν 2-3 σχολές που το διδάσκουν, 4 νομίζω, και είναι στα σπάργανα ακόμα. Είναι πολύ, πολύ πρώιμη κατάσταση. Στο νησί. Πρώιμη είναι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, συνολικά. Είναι. Ναι, φαίνεται, εντάξει, και από αυτό τα τελευταία 6-7 χρόνια υπάρχει μια ανάπτυξη, αλλά 6-7 χρόνια τι είναι? Τίποτα. Σε σχέση με άλλες χώρες, οι οποίες έχουν πάρα πολύ δυναμική παρουσία στον χώρο. Προσπαθούμε παρόλα αυτά, κάνουμε συνέχεια ταξίδια στην Αθήνα. Αναγκαζόμαστε και συνεργαζόμαστε, με χαρά δηλαδή το κάνουμε, με άλλους δασκάλους του Ηρακλείου κυρίως, που είναι πιο κοντά στον ομό Λασιθίου, και κάνουμε τα φιλικά sparring, παρόλο που δεν είναι ακριβώς ο στυλ μας, καταφέρνουμε και προσαρμοζόμαστε σε ένα βαθμό και έχουμε καταφέρει και κάνουμε μία έτσι προπόνηση η οποία μας βοηθάει σχετικά για την παρουσία μας στους επίσημους αγώνες. Παρόλα αυτά, ευελπιστούμε στο μέλλον να υπάρξει μεγαλύτερη άνθηση και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα, γιατί αυτός είναι ένας τρόπος να γνωρίσει το κοινό, οι ακροατές, ανθρώπους που ασχολούνται, βλέπουν τι άνθρωποι είμαστε, βλέπουν τι εκπροσωπούμε, τις δυνατότητες προσπαθούμε να δώσουμε και τη διαπαιδαγώγηση που παίρνουν τα παιδιά μέσα στο γυμναστήριο, γιατί πειθαρχία, αυτοσυντήρηση, αυτοσυγκράτηση, αυτοσεβασμός είναι στοιχεία βασικά του χώρου. Δεν μπορείς να φτάσεις να αγωνίζεσαι στο παγκόσμιο πρωταθλήματα και να μην έχεις βασικά χαρακτηριστικά πολύ ανεπτυγμένα. Σωστό. Και βλέπω και πόσο ταπεινό παιδί είναι ο Παντελής, και μπράβο του, και μπράβο και σε εσάς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς για την πρόσκληση, είναι πολύ σημαντικό για μας. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και σε εσάς, καλή συνέχεια στις εκπομπές που είναι πολύ αξιόλογες.